έλυσα μόλις το πρόβλημα των περισσότερων μανάδων. Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε? Εγώ είμαι ψιλοτέζα, δεν είμαι άρρωστη. Απλά δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, πονάει η κοιλιά μου. Γενικά σέρνομαι σήμερα. Είναι 2-3 μέρες τώρα που είμαι έτσι σε αυτή την κατάσταση. Έχω πάρα πολλά να κάνω και δεν τα κάνω. Ξέρω, δεν έχω το motivation, δεν έχω έτσι το κίνητρο, αυτό το τρελό να σηκωθώ να τα κάνω, ένα λεπτάκι. Και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραία σήμερα να σας πάρω μαζί μου στον αγώνα που θα κάνω για να φέρω σε μια τάξη το σπίτι. Ξέρω ότι πολλές θα μου γράψετε ότι εσείς πάντα έχετε το σπίτι σας μαζεμένο. Σας θαυμάζω, εγώ δεν είμαι από αυτές, είμαι και πιστεύω ότι είμαστε πολλές οι οποίες έχουμε και τις μέρες μας που δεν είναι μαζεμένο το σπίτι. Οπότε θα σας πάρω σήμερα στην προσπάθεια που θα κάνω. Ελπίζω να σας δώσω έτσι λίγο κουράγιο να κάνετε εσείς κάτι της παραπάνω σήμερα. Δεν θα κάνουμε τρελά πράγματα, θα κάνουμε βασικά πράγματα τα οποία έχω γράψει στη λίστα μου. Και θέλω να σας πω και ένα tip για μαμάδες. Ακούστε τι έγινε. Πριν μέρες προσπαθούσα να βάλω τον Άκη για ύπνο. Δεν ήθελε να ξαπλώσει, του λέγα ξάπλωσε, όχι, ξάπλωσε, όχι. Ξάπλωσε, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, τίποτα. Πώς μου έρχεται και του λέω μην ξαπλώσεις. Για, ξάπλωσε και κοιμήθηκε σε 5 λεπτά και εκτότε το κάνω καθημερινά αυτό, δηλαδή του λέω μην κάνεις αυτό και συνεχίζω και το κάνει. Μόλις του πω κάντο, δηλαδή αντίστροφη ψυχολογία. Σταματάει να το κάνει κατευθείαν, δεν ξέρω πώς παίζει αυτό. Για να πάρετε μια ιδέα τι και τι έχω να κάνω, έτσι όπως τα βλέπετε δεν είναι πολλά. Είναι όμως. Λοιπόν, τώρα θα βάλω να φτιάξω πατάτες γιαχνί. Πρώτη φορά, δεν τις έχω φτιάξει άλλη φορά, έτσι συνήθως βάζω και μελιτζάνες μέσα. Τώρα δεν ξέρω αν θα βάλω και μελιτζανούλες, θα δούμε. Θέλω να συμμαζέψω γενικά τα δωμάτια. Βέβαια, σαλόνι τραπεζαρία είναι σε καλή κατάσταση και το δωμάτιο του μικρού και η κρεβατοκάμαρά μου έχει πολύ λίγα πράγματα. Το μπάνιο θέλω να συμμαζέψω γιατί έχει κάποια ρούχα, κάποια πραγματάκια. Θέλω να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω. Αυτό συνήθως πάει τελευταίο. Γιατί συνήθως γίνεται αφού κοιμηθεί ο Άκης, οπότε καταλαβαίνετε. Έχω να απλώσω ρούχα, να απλώσω ένα πλυντήριο, που βέβαια δεν έχουν στεγνώσει τα υπόλοιπα ρούχα ακόμη και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να πάρω και μια δεύτερη απλώστρα για τώρα το χειμώνα. Και έχω και ένα σιδερός. Αυτό. Και αυτά τα δύο είναι τα πιο δύσκολα ουσιαστικά. Το σιδέρωμα δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το κάνω όλο σήμερα, θα δούμε. Αλλά τώρα θα βάλω να φτιάξω το φαγάκι προς το παρόν. Καλώς ήρθατε στο χάος. Λοιπόν. Μαμά! Ναι. Μαμά! Ορίστε! Λοιπόν, έχω πιάτα άπλυνα, τα οποία θα μπουν τα περισσότερα στο πλυντήριο πιάτων. Και τώρα ήρθα να φτιάξω το φαγάκι. Έχω λίγο κρεμμυδάκι σιωπωμένο ξερό. Βέβαια θα κόψουμε λίγο ακόμη. Και έχω και κρεμμυδάκι φρέσκο, το οποίο είναι και αυτό στο ψυγείο 4-5 μέρες, οπότε θέλω να το χρησιμοποιήσω και αυτό. Φυσικά θα το βάλω όλο. Και θα βάλω και λίγο ακόμη και θέλω να βάλω και πιπερίτσα, ψιλοκομμένη, που είχα στο ψυγείο. Θα βάλουμε και αυτή. Πράσινη και κόκκινη. Στην κατάψυξη, σε σακουλάκια, αγοράζω τις πιπεριές, τις ψιλοκόβω. Αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και ένα βίντεο πώς ετοιμάζω τα λαχανικά και όλα αυτά. Και μπαίνει στην κατάψυξη και δεν παθαίνει τίποτα. Ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το φρέσκο, αλλά με κάνει και κερδίζω πάρα πολύ χρόνο. Συν ότι είναι καλύτερα να έχω ψιλοκομμένα λαχανικά στην κατάψυξη, από το να μην έχω καθόλου λαχανικά για να βάλω στα φαγητά μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Λοιπόν, έχω τώρα και κρεμμύδι εδώ, έχω ένα κρεμμύδι, το οποίο θα δώσω, γιατί θέλω πρώτα να μπει το φαγητό, γιατί έχω ήδη αργήσει, είναι μεσημέρι στην ουσία, είναι 12 και θέλω να ετοιμάσω το φαγητό. Αγάπη μου! Τι αγάπη μου! Τι κάνουν με το κομπρεσέρ? Ναι. Δεν ήταν κομπρεσέρ αυτό που άκουσες. Ένα αυτοκίνητο ήταν, ένα φορτηγό και κάνει πολύ φασαρία. Λοιπόν, οπότε τώρα τι θα κάνουμε? Θα ανάψουμε το μάτι.
Θα βάλουμε ελαιόλαδο με το αγαπημένο μου σκεύος στην κουζίνα. Μέχρι πριν πολύ καιρό έβαζα λάδι στα φαγητά, στις σαλάτες και σε όλα αυτά με το μπουκάλι του λαδιού το κανονικό. Σήμερα έχω τρελαθεί στα σαρδάμ, αν το έχετε καταλάβει. Αλλά θεώρησα ότι πολλές φορές μπαίνει πολύ περισσότερο λάδι από αυτό που θα έπρεπε. Οπότε αγόρασα αυτό και μου αρέσει αρκετά, πρέπει να σας πω, γιατί βάζει ακριβώς όσο λάδι θέλω. Δεν κάνει υπερβολές. Αν θέλω να βάλω λίγο παραπάνω, βάζω λίγο παραπάνω, χωρίς να έχω ατυχήματα και να πέφτουν λάδια παραπάνω κτλ. Οπότε θα βάλω λαδάκι μαζί με τα λαχανικά, μαζί δηλαδή με την πιπεριά κόκκινη-πράσινη, με το φρέσκο κρεμμυδάκι, με το ξερό κρεμμυδάκι. Θα βάλουμε λαδάκι. Σε αυτό το φαγητό θα βάλουμε λίγο παραπάνω, γιατί γενικά είναι λαδερό φαγητό. Θα σοτάρουμε λίγο τα λαχανικά μας. Στη συνέχεια θα σας πω τι θα προσθέσουμε. Προς το παρόν πρέπει λίγο να μαζέψω αυτό το κομμάτι, να μπουν πιάτα στο πλυντήριο για να ξεκινήσει να μαζεύεται λίγο η κουζίνα. Τώρα θα βάλουμε αλάτι. Θα βάλουμε σκόρδο. Σε σκόνη, γιατί το σκόρδο που είχα το φρέσκο δεν ήταν καλό. Θα βάλουμε λίγο πιπεράκι. Δικό σου. Θα βάλουμε και δύο φυλλαράκια δάφνη, τα οποία στο τέλος θα αφαιρέσουμε. Γιατί δεν ξέρω αν σας έχω πει. Πριν καιρό, κόντεψε να μου πνίγει ο Γιάννης, παιδιά, με ένα φύλλο δάφνης. Ναι, το σπίτι σου. Πρόσεχε τα φυλάκια σου όμως. Οπότε φροντίζω να βγάζω τα φυλάκια της δάφνης. Δεν θέλω να το ζήσω δεύτερη φορά αυτό. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ. Θα βάλω και ένα ντοματάκι μέσα. Μόλις πάρει μία βράση τη σάλτσα, θα ρίξω μέσα τις πατάτες. Thank you.
σαλατάκι μου είναι έτοιμο. Με σκομυρίζει απίστευτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω βάλει σε μία σειρά εδώ το κομμάτι. Αυτά είναι για πλύσιμο. Εδώ θέλω να καθαρίσω νεροχή, τη μάρμαρα, ξέρετε, γύρω γύρω πλακάκια και τέτοια. Οπότε τώρα θα βάλω να καθαρίσω και αυτά. Να τελειώνει αυτό το κομμάτι. Και μετά έχει λίγα πράγματα από εκεί. Να κλείσω το πλυντήριο. Αυτά εδώ είναι καθαρά, πρέπει να μπουν στη θέση τους. Οπότε συνεχίζω. Διάλειμμα, να βάλω φαγητό, να κρυώνει, για να φάει και ο Άκης, να φάω και εγώ και να συνεχίσω τις δουλίτσες μου. Λοιπόν, έχω φτιάξει ψωμάκι σπιτικό, οπότε θα βάλω τώρα μισή φετούλα μέσα στο φαγητό του Άκη μου και θα κρατήσω και ένα κομματάκι για μένα. Βασικά ίσως του βάλω και λιγότερο από μισή φετούλα, γιατί είναι αρκετά χορταστικό. Πεντανόσπινο. Μαζέψει. Δεν έχω σακουλίτσες για τον κάδο, οπότε έχω βάλει μια σακουλίτσα εκεί. Και η κουζίνα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Επίσης, εδώ έβγαλα το δίσκο που είχα με το βαζάκι αυτό, τη φωντανιέρα βασικά, με το τσάι και όλα αυτά και τα φλιτζανάκια και τα λοιπά. Άδειασε λίγο ο χώρος εδώ, καθάρισα κιόλας και εδώ έχω φτιάξει και πάλι το ας πούμε γραφιάκι μου.
Και έχω βάλει το ημερολόγιο μου, έχω βάλει διάφορα πραγματάκια, βλέπετε σημειωματάρια, μολύβια, θα βάλω και ένα ποτήρι με στυλό εκεί για να μπορώ να χρησιμοποιώ όποτε τα χρειάζομαι. Αυτό είναι για ένα project που σας ετοιμάζω και γενικά εδώ τα χαρτιά θέλουν φτιάξιμο, αλλά ήθελα να συμμαζευτεί η κουζίνα αρκετά. Επίσης να σας πω ότι δεν ξέρω τι θα κάνω εκεί πίσω. Τα πετσαρία θα βάλω, θα το βάψω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Πάντως θα το αλλάξω χρώμα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό και μου φαίνεται πολύ μουντό. Θέλω κάποια στιγμή ή να βάψω το καλοριφέρ ή να φτιάξω ένα πολύ ωραίο διακοσμητικό κουτί που έχω δει σε βίντεο για να το καλύψω, διότι δεν μου αρέσει καθόλου. Θα δούμε τι θα κάνω. Μ' αρέσει που στην αρχή του βίντεο είπα ότι το δωμάτιο του Άκη είναι σε καλή κατάσταση και μέχρι να φτάσω μέχρι εδώ. Τι να πω τώρα. Κοιτάξτε εδώ πανικός. Κοιτάξτε εδώ πανικός. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στη διαδικασία αυτή τη στιγμή ή να το μαζέψω αργότερα. Μάλλον το βράδυ θα το μαζέψω αυτό. Κατά τις 8 η ώρα πριν αρχίσω να τον ετοιμάζω για να πέσει για ύπνο. Γιατί ούτως ή άλλως και να τα μαζέψω τώρα θα γίνει πανικός. Οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ίσως μαζέψω λίγο τα ρουχαλάκια εδώ που έχει, κάνα δύο ρουχαλάκια. Λοιπόν, σαλόνι. Έχω ανάψει την αρωματομηχανή μου. Θα ξεσκονίσω λίγο εδώ, διότι ξεσκόνησα χθες καλά με βετέξ και τα λοιπά, οπότε θα τα περάσω τώρα με το φτερό που έχω. Εδώ έχω πολύ ωραία πραγματάκια, γιατί σας ετοιμάζω υπέροχο βίντεο με διακόσμηση για παιδικό πάρτι με Halloween θέμα, το οποίο θα είναι πολύ ωραίο. Οπότε το σαλόνι είναι σε καλή κατάσταση, βλέπετε εκεί πίσω και το τρυποδό μου και εδώ έχω το κυπελάκι από το σίδερο, γιατί θα βάλω σίδερο αργότερα. Εδώ έχει πράγματα που μόνιμα αφήνει ο Γιάννης. Εγώ μόνιμα τα μαζεύω, μόνιμα γκρινιάζω, μόνιμα τα αφήνει εδώ, πρέπει να τα πάρει μαζί του. Είμαι εγκληματίας προφανώς, γιατί αφήνω την τσάντα μου εκεί, το είδα και αυτό στο σχόλιο, ότι δεν είμαι νοικοκυρά, επειδή έχω τις τσάντες μου στο χολ, επειδή είχα αυτή και άλλη μία τσάντα. Επίσης έχω εδώ ένα σετ λαμπάκια τα οποία θέλω να χρησιμοποιήσω σε κάποιο βίντεο. Θα τα βάλω προσωρινά εδώ στο κουτί για να πάνε μέσα. Και εκεί πίσω βλέπετε τον ανεμιστήρα ο οποίος θέλει πλύσιμο και συσκευασία για να μπει πάνω μαζί με τον ανεμιστήρα του Άκη. Για να φύγουν και αυτά από τη μέση, γιατί πλέον δεν χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα όπως είναι φυσιολογικό. Εδώ έχω βάλει αυτό, το οποίο είναι κριτικό μαντίλι, το οποίο πήραμε πέρσι το καλοκαίρι που είχαμε πάει στην Κρήτη. Μου το έχει πάρει ο μπαμπάς μου, για τον Άκη μου το έχει πάρει αυτό. Εντάξει, για τον Άκη δικό μου το ίδιο είναι. Λοιπόν, και επειδή δεν θέλω να το κάνω κουβάρι και να το βάλω κάπου, οπουδήποτε, το έχω βάλει εδώ. Δεν με απασχολεί αν ταιριάζει με τη διακόσμηση. Αυτό εδώ ήταν κρεμασμένο στο δωμάτιο του μικρού, πρέπει να το ξανακρεμάσω γιατί κάναμε μια αλλαγή στο διάδρομο για την κουρτίνα. Οπότε προσωρινά είναι αυτό εδώ. Θέλω να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω και εδώ και εδώ και στην κουζίνα και βλέπετε και τα σιδερωτά μου τι με περιμένει εκεί. Καλό! Δεν έβαλα εγώ στη γυναίκα.
Έχει ανοίξει το τρενάκι το Άκης και παίζει το Jingle Bells, το οποίο θα ακούσουμε 300 εκατομμύρια φορές τώρα μέχρι να αποφασίσει να ξανακλείσει το τρενάκι. Λοιπόν, ακούστε πως έχει το πράγμα. Έχει πάει σχεδόν απόγευμα. 4 και 20, καλά βλέπω. Και είμαι τέζα. Είμαι κομμάτια. Και δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σήμερα, τουλάχιστον τόσο δραστικό. Σκουταρίσματα και τέτοια εννοώ. Οπότε τι θα κάνω. Θα σας δείξω τώρα τι έχω καταφέρει να κάνω, τι έχω καταφέρει να τελειώσω. Και σε ένα δεύτερο part, δηλαδή και το επόμενο, όχι ψέματα, τη Δευτέρα θα ανέβει άλλο είδους βίντεο, διακόσμησης, και την επόμενη Πέμπτη θα ανέβει το δεύτερο part αυτής της καθαριότητας που θα κάνω αύριο. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν. Πριν σας αφήσω μάλλον να σας δείξω τι έχω κάνει. Όπως είπα, το σαλόνι είναι έτοιμο. Αυτό τα σιδέρωτα που έχω εκεί και το σίδερο που περιμένει. Η τραπεζαρία, η οποία είναι ξεσκονισμένη, σφουγγαρισμένη. Είναι καθαρή. Και ο καναπεδούλης είναι μαζεμένος. Και η κουζίνα, την οποία σφουγγάρισα κιόλας. Φαίνεται, ακόμη δεν έχει στεγνώσει, παιδιά, έχει τέτοια υγρασία. Έχω σφουγγαρίσει εδώ και 10 λεπτά και ακόμη δεν έχει στεγνώσει το πάτωμα. Λοιπόν, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση βεβαίως αυτή η χώρη. Και τελικά από τη λίστα μου ουσιαστικά κατάφερα να κάνω το μαγείρεμα σίγουρα. Σημάζιμα κουζίνας, κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, σκούπισμα και σφουγγάρισμα σε αυτά τα τρία δωμάτια. Ουσιαστικά από τη λίστα μου έμεινε το άπλωμα που θα το κάνω τώρα και το σιδέρωμα που θα το κάνω αύριο πιθανότατα, γιατί δεν την παλεύω άλλο σήμερα. Όπως είπα, τώρα θα κλείσω αυτό το βίντεο για να πάω να κάνω και το μοντάζ, να σας το ανεβάσω και το δεύτερο μέρος αυτής της καθαριότητας, του καθαρίστε μαζί μου, θα ανέβει την Πέμπτη που μας έρχεται. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι Δευτέρα. Φιλάκια πολλά!